στις 9 του Μάη, μέρα αντιφασιστική νίκης των λαών. Δεν θα πρέπει να μας εκβιάζουν, διότι έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν πάει άλλο. Τους λέμε να θυμηθούν την διάσκεψη των συμμάχων Παρίσι το 10-1945, πρώτο 1946, αναγνώρισε στην Ελλάδα το ποσό των 7.481 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής αξίας 1946. Τους λέμε να δώσουν αυτοί πρώτα αυτά που μας οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση και με τους στόχους που οι τόκοι δεν καλύπτουν και δεν φέρνουν πίσω τους ανθρώπους που έχουμε χάσει. Τους θυμίζουμε τον αναγκαστικό κατοχικό δάνειο ληστεία που επιβλήθηκε στην κατεχόμενη Ελλάδα, τις πολεμικές επανορθώσεις, αποζημιώσεις για τις ζημίες που προξένησαν στα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα που αναγνωρίστηκαν από τη διάσκεψη των συμμάχων Δεκέμβρη 45, Γενάρη 46. Τους θυμίζουμε ότι όλη η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο δίστομο από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Εφέτος τιμάμε τα 70 χρόνια της αντιφασιστικής νίκης των λαών και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Απαιτούμε καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, κλείσιμο των ευρωατλαντικών βάσεων και των στρατηγίων, επιστροφή όλων των στρατιωτικών δυνάμεων από το εξωτερικό, αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της ΕΔΙΕ, γιορτάζουμε και φέτος στις 10 του Μάη με την πορεία από την Κερασίτσα στην Τρίπολη. Τα πούλμαν για την εκδήλωση από την Καλαμάτα θα φύγουν στη 1 η ώρα από την πλατεία της Υπαπαντής. Τι θα γίνει εκεί? Εκεί έχει στηθεί μνημείο στην Κερασίτσα, δηλαδή στη γενέτειρα του αγωνιστή της ειρήνης, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος δολοφονήθηκε ως γνωστό στη Θεσσαλονίκη και το 1963, και θα μιλήσει εκεί ο γιος του, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της ΕΔΙΕ, και από εκεί και πέρα θα γίνει η πορεία προς την Τρίπολη. Είναι περίπου 8,5-9 χιλιόμετρα. Εκεί θα γίνουν εκδηλώσεις στη πλατεία Πετρινού, είναι δίπλα από το παλιό θέατρο της Τρίπολης, το νεοκλασικό εκείνο κτίριο, και από εκεί γίνεται επιστροφή στην Καλαμάτα.